Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας, κ. Γιάννης Δελής και κ. Λεωνίδας Στολτίδης, απαιτώντας να σταματήσει ανεξέλεγκτη η αναπόθεση αποβλήτων στις Σέρρες. Μεταξύ άλλων, ανέφεραν: τονίζουμε ότι πουθενά δεν τεκμηριώνεται ότι με το προτινόμενο έργο θα βελτιωθεί η απόδοση της προς επείγουση έκτασης, ενώ αντίθετα αναγνωρίζεται η καλή ποιότητα του εδάφους της ως έχει. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τίθεται όρος για απομάκρυνση της φυτικής γης, η οποία θα εναποτεθεί προσωρινά σε διπλανή θέση για να επανατοποθετηθεί μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης της έκτασης. Ο κύριος Παύλος Φαρμάκης, μέλος Τομιακής Επιτροπής ΣΕΡΟΝ, Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος, μιλώντας στο Επιλογές, αναφέρθηκε στο θέμα. Είναι μια περιβαλλοντική βόμβα η οποία πρόκειται να γίνει εκεί. Στην ουσία θα ανοίξουν ένα λάκκο και θα ρίξουν μέσα τα απόβλητα χωρίς να πάρθουν κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς να πάρθουν μέτρα ελέγχου τι θα γίνεται μετά σε εκείνο το σημείο. Και δεν έχουν καν ούτε για τα υπόγεια νερά ψάξει ούτε για τίποτα. Είναι αυτό που μας λένε ότι μπήκαμε στην πράσινη ανάπτυξη. Δείχνουν καθαρά τι σημαίνει για τους πράσινη ανάπτυξη. Είναι καθαρά κόστος-κέρδος και τη συγκεκριμένη στιγμή λειτουργούν με βάση αυτό. Και εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κάναμε μια υπερώτηση προς τον Υπουργό. Συναντηθήκαμε με τους κατοίκους, ήρθε και ο βουλευτής, συναντήθηκε και με κατοίκους και κάναμε μια υπερώτηση προς το Υπουργείο για να δούμε αν θα πάρθει κάποιο μέτρο για να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Πρέπει, θεωρείτε, οπωσδήποτε να σταματήσει όλο αυτό? Εννοείται ότι θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, γιατί είναι επικίνδυνο και για τα νερά από κάτω και για την περιοχή ολόκληρη. Και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί το να πηγαίνουμε σε παλιές μεθόδους να θάβουμε απλά τα σκουπίδια. Από εκεί και πέρα, το ξαναλέμε, τα σκουπίδια θα έπρεπε να διαχειριστούν με άλλη νοοτροπία, να μην μπαίνει το πόσο συμφέρει οικονομικά ή όχι τις εταιρείες, αλλά με την ανακύκλωση με σωστό τρόπο και να μπορούν και να αποθηκεύονται ορθά με τους κανόνες που υπάρχουν.